Σήμερα έχω μια πολύ ευχάριστη συνάντηση με τον Γιώργο τον Δέντε, τον Γενικό Γραμματέα, έτσι τον ξέρω εγώ. Ένας άνθρωπος που μας βοήθησε πάρα πολύ όταν ήταν στην κυβέρνηση με τεράστια έργα, πάνω από 45 εκατομμύρια έργα που ήρθαν εδώ πέρα στο Λουτράκι. Να αναφέρω μερικά, ο Προαστιακός, ένα μεγάλο έργο το περίμενε όλος ο κόσμος, η πτώση των καταρρακτών, η πρώτη αντιπλημμυρική μελέτη που τώρα αυτή τη στιγμή εκτελείται, τα χρηματοδότηση για το Ζορμπά, για άλλες έκτακτες ανάγκες και είναι ευκαιρία για μια φορά να τον ευχαριστήσω δημόσια για όλα αυτά τα έργα που έδωσε τότε, που ήταν στην επίκαιρη θέση. Και ήρθε εδώ πέρα μια επίσκεψη εν όψη εκλογών, βουλευτικών εκλογών. Θέλω να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Πιστεύουμε ότι και να γίνει με τον Γιώργο δεν θα έχω πάντα μια καλή συνεργασία. Και να τον ευχαριστήσω και να του ευχηθώ ένα καλό και αγώνα και καλές εκλογές. Τι άλλο να πω, ξέρουμε ότι περνάει η Ελλάδα γενικότερα μια κρίσιμη κατάσταση. Ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά για το, πρώτα για την Ελλάδα μας και μετά οπωσδήποτε για τον τόπο, για το Δήμο μας, για το Δήμο Λουτρακίου Περαφράς Αγίου εδώ. Να τον ευχαριστήσω μαζί με τους συνεργάτες που έχει έρθει εδώ σήμερα για μια επίσκεψη στο Δήμο για να συζητήσουμε βέβαια και για το μέλλον του Δήμου, για τα έργα που πρόκειται να εξελιχθούν, αυτά που έχουμε σκοπό να κάνουμε. Του κάναμε μια γενικότερη αναφορά, γενικότερα για την προόδο των έργων αυτών που ο Γιώργος είχε ξεκινήσει, πώς πάνε όλα αυτά τα έργα και το τι έχουμε σκοπό να κάνουμε για τα επόμενα χρόνια εφόσον μας εκλέξουν και εμάς σαν Δημοτική Αρχή, γιατί στις εκλογές ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Αυτά για μένα. Ο Γιώργος μπορεί να σας πει και αυτό σε ορισμένα θέματα. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίου Θεοδόρου και καλό φίλο, Νικόλο τον Γιώργη, για τα καλά του λόγια και για το κλίμα συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια. Που αφορά όλα τα επίπεδα και την περιφέρεια και την κεντρική πολιτική σκηνή όταν την υπηρετήσαμε. Κυρίως αφορά τον τόπο. Αυτή η συνεργασία δεν είναι θέμα διαπροσωπικής σχέσης, είναι θέμα μιας συνεργασίας που πρέπει να έχει αποτύπωμα κάθε φορά για το κοινό καλό, για το καλό του Δήμου και το καλό των πολιτών. Είναι μια σειρά θεσμικών συναντήσεων που μαζί με τους περιφερειακούς μας συμβούλους, τον Τάσο τον Μποζίκη και τον Χρήστο τον Κασιώτη, έχουμε ξεκινήσει και θεσμοθετήσει με όλους τους δημάρχους του νομού μας, ώστε να μπορούμε με πολύ τεκμηριωμένο τρόπο να μεταφέρουμε αιτήματα, προβλήματα, διεκδικήσεις και μέσα στην περιφέρεια αλλά και προς την κεντρική πολιτική σκηνή να στηρίζουμε και να ενισχύουμε τον λόγο των αυτοδιοικητικών. Θεωρούμε ότι η αυτοδιοίκηση έχει ένα κρίσιμο ρόλο να παίξει. Πιστεύουμε ότι τα προβλήματα πρωτογενώς που υπάρχουν εδώ είναι προβλήματα που έχουν αναφορά σε όλους τους συμπολίτες μας, σε όλο τον νομό μας και με αυτή την έννοια η συνεργασία με τους δημάρχους θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένη. Στο Λουτράκι είχαμε ήδη μια θετική περίοδο συνεργασίας, όπως είπα και πριν, με ένα έμπρακτο αποτύπωμα σε σημαντικά αναπτυξιακά έργα ή έργα ανακούφισης τοπικής κοινωνίας που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και εξελίσσονται σήμερα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που παρά τις καθυστερήσεις, και μιλώ για τις καθυστερήσεις κεντρικής διοίκησης και της κυβέρνησης, τα έργα τα οποία προωθήσαμε, μελετήσαμε, χρηματοδοτήσαμε από την περίοδο της διακυβέρνησης σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, σήμερα εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Μιλάμε για πολύ μεγάλα έργα αναπτυξιακής σημασίας και συνολικές χρηματοδοτήσεις που, όπως είπε και ο Δήμαρχος, αγγίζουν το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ και το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας. Τα έργα ανήκουν στους πολίτες. Δεν ανήκουν ούτε στα κόμματα, ούτε στις παρατάξεις, ούτε στο Γενικό Γραμματέα, ούτε στο Δήμαρχο. Τα έργα ανήκουν στους πολίτες, ανήκουν στο λαό και εμείς κρινόμαστε ανάλογα με την επιμέλεια, με την ταχύτητα, με την εργατικότητα με την οποία προετοιμάζουμε και κατασκευάζουμε αυτά τα έργα και τα αποδίδουμε στους πολίτες και το λαό. Είμαι λοιπόν ικανοποιημένος για τη μεγάλα έργα όπως ο Προαστιακός του Λουτρακίου, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα στο Λουτράκι, όπως η βραχόπτωση στην περιοχή των καταρρακτών,
αλλά και τα έργα που έρχονται μέσα από τις χρηματοδοτήσεις του Δήμου Λουδρακίου σήμερα είναι σε εξέλιξη, παρά το γεγονός, όπως είπα, καθυστερήσεων, και θα έχουμε τον χρόνο ιδιαίτερα να μιλήσουμε για αυτά. Και είναι έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν, προωθήθηκαν και ολοκληρώθηκαν σε σχέση με την προετοιμασία τους την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δίνει και το γενικότερο πολιτικό αποτύπωμα που υπάρχει στο χώρο μας, στο κόμμα μας και την περίοδο διακυβέρνησής μας, αλλά και στο μέλλον, σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε τα έργα που αφορούν την αυτοδιοίκηση, τα έργα που αφορούν τους Δήμους, τα έργα που αφορούν τον νομό μας στην Κορινθία. Υπήρξαν, όπως είπα πριν, σημαντικές καθυστερήσεις και σημαντικά ελλείμματα στην υλοποίηση των έργων. Απλοαστιακώς ένα έργο που δημοπρατήθηκε το 2018, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 18 μήνες. Θα έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει. Έχει πια ημερομηνία ολοκλήρωσης στο τέλος του 2023. Αυτά τα έργα εμείς τα παρακολουθούμε. Τα παρακολουθούμε μάλιστα σε όλη τους την έκταση και σε όλη τους την φάση της κατασκευαστικής ολοκλήρωσης και είμαστε εδώ και για να κρίνουμε και για να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα που υπάρχει μέχρι το τελευταίο στάδιο της παράδοσής τους. Τα αντιπλημμυρικά έργα επίσης, έργα 23 εκατομμυρίων ευρώ η πρώτη φάση και ανάλογο ποσό τη δεύτερη, έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από το 2017-2018, είναι έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα, καθώς και βέβαια σε εξέλιξη σήμερα βρίσκεται και το έργο των βραχοπτώσεων στην περιοχή των καταρραχτών, ένα έργο το οποίο ταλαιπώρησε επί μακρόν την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας και συγκοινωνιακά προβλήματα την εποχή που ήταν σε εξέλιξη το φαινόμενο των βραχοπτώσεων. Υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν από την κεντρική πολιτεία, από τις κυβερνήσεις, σε σχέση με τον Λουδράκη. Θα ήθελα να επισημάνω ένα δραματικό έλλειμμα που υπάρχει και αυτό είναι το έλλειμμα των παρεμβάσεων στην πλημμυρόπληκτη και πυρόπληκτη περιοχή του Σχοινού. Είδαμε παρέλαση σωρίας κυβερνητικών στελεχών την εποχή που συνέβησαν αυτά τα καταστροφικά φαινόμενα στην περιοχή, με άμεσες δεσμεύσεις τότε για χρηματοδοτήσεις και αντιμετώπιση του πλήγματος που είχε δημιουργηθεί στην περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής μετά από το διπλό κακό που συνέβη, από τις πλημμύρες δηλαδή και από τις φωτιές. Υπάρχει αδράνεια και οι κυβερνητικές χρηματοδοτήσεις δεν έχουν έρθει. Ο Δήμαρχος μας διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν έτοιμες μελέτες από την πλευρά του Δήμου, παρά το γεγονός ότι τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι αρμοδιότητά του, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Υπάρχουν έτοιμες μελέτες που στην περιοχή οδηγούν σε έργα της τάξης των 5.800.000 ευρώ. Θεωρούμε δραματική την καθυστέρηση στο να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα από την κυβέρνηση και είναι μια δέσμευση που έμπραχτα έχουμε αποδείξει ότι τηρούμε και υλοποιούμε ότι στα έργα φυσικών καταστροφών, αποκατάστασης από ζημιές φυσικών καταστροφών ή στα έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών πρέπει να δίνουμε άμεση και απόλυτη προτεραιότητα. Αυτό είναι κάτι που θα εφαρμόσουμε όταν με την ψήφο του λαού στις 21 Μαΐου οδηγηθούμε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και τέτοια αιτήματα, τέτοια ζητήματα θα τα αντιμετωπίζουμε όπως έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορούμε, άμεσα και με αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που βρεθήκατε σήμερα εδώ για αυτές τις σύντομες δηλώσεις. Mm-hmm. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερα στοιχεία για κάθε έργο, τα οποία όπως είπα παρακολουθούμε ανελιπώς και θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον Γιώργο τον Γιώργη, να τα αποδώσω από τις ευχές μου Δήμαρχε και διαμέσου μετά και εσύ θα μπεις στην προεκλογική τροχιά του προεκλογικού αγώνα, οπότε θα χρειαστείς και εσύ τη δύναμη και το κουράγιο να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες ενός δύσκολου αγώνα που έχεις και εσύ μπροστά σου. Ευχαριστώ εσάς, ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο και τη φιλοξενία του.